Έχουμε εξελίξεις, γιατί το θέμα, όπως είχαμε αναφέρει πολλές φορές και ευχαριστούμε και εσάς και μέσω της εκπομπής που αναδείχθηκε τόσο πολύ, το θέμα επήγει και νομίζω ότι προς τη σωστή κατεύθυνση στο Υπουργείο σύστησε ομάδα εργασίας και μετά την πρόταση δικιά μας που έχει πάει στο Υπουργείο, αλλά νομίζω ότι πολύ σωστά έπραξε, γιατί το θέμα δεν είναι αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και από η άποψη του Υπουργείου τεκμηριωμένη, εκτός από την πρόταση της Περιφέρειας Κρήτης και την πρόταση του ΑΡΕΠΟ. Νομίζω ότι πολύ σωστά έπραξε για το συγκεκριμένο θέμα και εσείς σε ομάδα εργασίας. Πάντως ο χρόνος πιέζει, δηλαδή μέσα στην επόμενη χρονιά, το 2022, θα πρέπει να έχουν ληφθεί οι αποφάσεις, να πρέπει να έχουν γίνει κινήσεις, να έχουν προηγηθεί κινήσεις, για να μην φτάσουμε σε αυτό το οποίο λέμε επιπρόσθια διατροφική επισήμανση τροφίμων που ρίχνουν στα τάρταρα τα ποιοτικά προϊόντα, κυρίως προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης, έτσι. Πολύ σωστά, κυρία Δουλγεράκη. Το τέλος του 2022, το τελευταίο τρίμηνο, θα ληφθεί η απόφαση, οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί προς την κατεύθυνση, με κοινές προτάσεις, με τα μάτια μας ανοιχτά, να το πω απλά-απλά, για να μην διακυβευθούν πράγματα που ήδη έχουμε στα χέρια μας. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι τα προϊόντα θα πρέπει να πάνε σε κάποιες κατηγορίες που έχουν αναφέρει τουλάχιστον, όσο δεν έχει ληφθεί η απόφαση, αλλά ήταν προς την κατεύθυνση αυτή. Πολύ σωστά το αναφέρετε. Νομίζω ότι πρέπει με κάθε τρόπο και κάθε συνεργασία, πραγματικά κάθε συνεργασία, και τώρα αυτή τη στιγμή θα ετοιμαζόμαστε να πάμε και Κύπρο για να δούμε αν καταφέρουμε να μπουν και στο ΑΡΕΠΟ η Κύπρος, για να έχουμε όλη αυτή και τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη και να δούμε πώς θα αποφευθεί κάθε αρνητική εξέλιξη για τα προϊόντα της Κρήτης αλλά και γενικότερα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Νομίζω ότι το λάδι, τα γαλακτοκομικά, κάποια προϊόντα που ήδη είναι υψηλής διατροφικής αξίας, δεν θα πρέπει να περνάει από το μυαλό μας ότι θα καταταγούν σε κατηγορίες στο ράφι που δεν θα είναι αξιοποιήσιμο από τον καταναλωτή. Από τη μία έχουμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ελαιολάδου, τα κατάφερε σε ό,τι έχει να κάνει με το ελαιόλαδο και ευελπιστούμε ότι στο τέλος δεν θα υπάρχει αυτή η εμπρόσθια διατροφική επισήμανση Nutri-Score, έτσι όπως απλά έχουμε μάθει από εσάς να τη λέμε, και θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα σαφέστατα προϊόντα. Δηλαδή, πηγαίνοντας στην Κύπρο, οι περιφέρειες της Ευρώπης που θα μετέχουν σε αυτή την ένωση θα γίνουν 35, θέλετε να πείτε? Ελπιστώ, ναι, 36. Μάλιστα. Γιατί 36. Έχει μπει και άλλη περιφέρεια, έχει μπει η Δυτική Μακεδονία, οπότε αυξανόμαστε. Νομίζω ότι ενώνουμε δυνάμεις. Είναι σημαντικό που έχουμε κοινά προϊόντα μέσα στο ΑΡΕΠΟ. Είναι σημαντική η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων. Νομίζω ότι τα προϊόντα μας θα πρέπει να συνεχίσουμε να ανεβάζουμε τον πύχη. Και πάνω μισό λεπτό. Και πάνω από 750 πλέον οι ομάδες παραγωγών. Ναι, βέβαια, κυρία Χουδετσανάκη. Είναι πολύ σημαντικό. Να ρωτήσω το εξής, γιατί εγώ δεν μπορώ να το καταπιώ, κυρία Χουδετσανάκη. Βλέπω μια συμβουλευτική ομάδα που συγκροτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Όταν βασικά στελέχη του Υπουργείου, πριν από καιρό που ήρθε το θέμα στην επικαιρότητα μέσω του ΑΡΕΠΟ, μέσω δηλαδή της Ένωσης των Περιφερειών της Ευρώπης, δεν ήξεραν καν τι ήταν το ΑΡΕΠΟ. Συγκροτείται μια συμβουλευτική ομάδα παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, τις προτάσεις σαν ΑΡΕΠΟ, επαναλαμβάνω, που έχετε καταθέσει όλοι οι επιστημονικοί σύμβουλοι όλων των περιφερειών της Ευρώπης, και βρίσκεται το ΑΡΕΠΟ, η Ένωση των Περιφερειών, εκτός αυτής της συμβουλευτικής ομάδας. Να σας πω, κυρία Δουλγεράκη, πραγματικά είχε γίνει μια πρόταση από την περιφέρεια να συμμετέχουμε σε αυτή την ομάδα. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο.